Έχει λοιπόν, έχω παρατηρήσει εγώ, Ναι. αλλά έχουμε παρατηρήσει και πολλές εταιρείες, ότι τα προσόντα που δηλώνουν οι μαθητές και οι ενήλικες πλέον ναι, ναι. στο βιογραφικό τους, δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές τους ικανότητες. Και αυτό γιατί αυτός σκοπός δεν πρέπει να είναι να πάρουμε ένα πιστοποιητικό. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πάρουμε ένα πιστοποιητικό ναι. γλωσσομάθειας. Mm-hmm. Και πολλές φορές οι γονείς μπερδεύονται. Α, θα σταματήσουμε, θα πάρουμε το Proficiency και θα σταματήσουμε. Σταματάει ναι. ποτέ. Αυτό ακούσει πάρα πολλές φορές. Άντε να πάρεις το χαρτί αυτό να τελειώσουμε. Ε? Σταματάει ποτέ η εκπαίδευση. Στη δική σας τη δουλειά σταματάτε ποτέ και λέτε μέχρι εδώ έχω φτάσει. Ναι. Όταν όλα τα άλλα γύρω αναπτύσσονται και εξελίσσονται. Δεν μπορούμε λοιπόν να σταματάμε. Τι κάνουμε τώρα. Λέω να το κάνω πεθάνω. Μα πώς σταματάω. Άρα, λοιπόν... εκεί σταματάμε. Μπράβο. Εγώ είμαι 40 χρονών και ακόμα σπουδάζω. Άρα είναι συνεχής λοιπόν η εκπαίδευση. Και δήλωσα εδώ και την ηλικία μου. Μπράβο. Μικροδείχνεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε όμως. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τι είναι, θέλω να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, η διαφοροποιημένη εκπαίδευση. Ξεκινάς με την αγάπη. Δηλαδή πρέπει να έχει αγάπη. Πρέπει, να έχει στόχο. Πρέπει να αφιερώσουμε ένα αρκετό χρονικό διάστημα όταν ένα παιδί ξεκινήσει ναι. να αγαπήσει τα αγγλικά, ναι. να αγαπήσει το να μαθαίνει τα αγγλικά, ώστε να μέσα από τα ενδιαφέροντά του και μέσα από τις κοινωνικές δεξιότητες, είναι δηλαδή άλλο το γνωστικό κομμάτι, δηλαδή τα αγγλικά τα ίδια, ωραία. Και άλλο οι κοινωνικές δεξιότητες. Θέλεις ένα παιδί λοιπόν που να λέει εγώ πάω να μάθω και το αγαπώ, γιατί, όχι ότι πρέπει να το κάνω. Παίρνουμε ένα παιδί σαν βιογραφία. Ναι, θα σου έλεγα λοιπόν εγώ δεν ότι αυτό ισχύει για στόχο. Κάθε παιδί που πάει σε κάθε φροντιστήριο. Γιατί εσύ ενδιαφέρεις. Γιατί η διδασκαλία, η παραδοσιακή που λέμε, ναι. που δεν μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε από την παραδοσιακή, αναγκαστικά κάνεις παραδοσιακά όταν έχεις μια μεγάλη ποσότητα μαθητών μέσα σε μια ομάδα. Είναι, έχει ένα στόχο συγκεκριμένο, έχει συγκεκριμένα βιβλία και σου λέει αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε, όπως πάμε να ανεβούμε ένα βουνό. Ναι. Λοιπόν, έχεις μαζί τους ορειβάτες, είσαι ο οδηγός, αυτός είναι ο τρόπος, ή μας ακολουθείς ή μένεις κάτω. Γιατί ο στόχος δεν φτάνει στην κορφή των Ιμαλαίων. Να πάρουμε το χαρτί αυτό. Αν θεωρείται αυτή ναι. η κορυφή που εγώ λέω δεν θεωρώ. Εγώ. Ναι. ναι. Τι γίνεται τώρα με εμάς. Ναι. Εγώ μένω πίσω από τους ορειβάτες, σαν προπονητής. Τους βλέπω ποιος μπορεί να ανέβει πιο γρήγορα. Τον προωθώ, του δίνω τα εργαλεία να πάει πιο γρήγορα. Ναι. Βλέπω αυτούς που πάνε πιο αργά και προσπαθώ και επινοώ τρόπους ώστε να τους βοηθήσω να πάνε, να ανέβουν και εκείνοι το βουνό. Αυτό σημαίνει ότι έχω πάρει τμήματα ή κατά μόνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι τμήματα κανονικά, αλλά η επινοητικότητα του εκπαιδευτικού βρίσκεται στην τεχνολογία και στα μέσα που χρησιμοποιεί. Ναι. Για παράδειγμα, εμείς χρησιμοποιούμε τα iPad. Ναι. Ο κάθε μαθητής έχει το iPad. Ναι. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο προσαρμόζω εγώ. Σύμφωνα με την αξιολόγησή του. Άρα λοιπόν η διαφοροποιημένη εκπαίδευση είναι στο γεγονός ότι εσύ ως καθηγήτρια διαφοροποιείς την εκπαίδευση στον κάθε μαθητή ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται. Ανάλογα με τις ικανότητες του. Ούτε ναι. καν επίπεδο. Α. Επίπεδο δεν υπάρχει. Είμαστε ικανοί για όλα. Όταν υπάρχει θέληση, είμαστε ικανοί να καταφέρουμε τα πάντα.